Για μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο με καυτή έδρα έκανε λόγο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιάννης Καλμαζίδης, αφού η ομάδα του πέρασε με 3-0 από το Μιχάλης Παρασκευόπουλος, αποκλείοντας τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στην προημιτελική φάση του κυπέλου. Υπάρχουν άλλες 6 αγωνιστικές για το πρωτάθλημα και υπάρχουν πολλές ομάδες, μάλλον είναι 5-6 ομάδες που παλεύουμε για να μπούμε στο play-off και να δούμε τα ζευγάρια στον ημιτελικό. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε πρώτοι μαζί με τον Ολυμπιακό ότι θα είμαστε στο τελικό. Θα γίνουν πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια και στον ημιτελικό, με όποια ομάδα θα είναι αυτή. Δεν είναι πάντα εύκολο το 3-0. Καταφέραμε και το κάναμε εύκολο. Λίγο είχαμε κάποια θέματα δικά μας, με κούραση, με λίγο το μυαλό μας είχε φύγει στο προηγούμενο παιχνίδι. Είναι μόλις 2 μέρες, ας πούμε, που έχουμε ξεκινήσει. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Ο Γκόμες για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ. Ο διαγώνης από τη Βενεζουέλα έκανε ακόμη ένα μεγάλο μάτς, κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο στο δεύτερο σετ και πήρε την ομάδα του από το χέρι, οδηγώντας την στους 4 του κυπέλου. Για τον Εθνικό, Ευρώπη και Πρωτάθλημα παραμένουν οι ενεργοί στόχοι, με τα οικονομικά να είναι πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχιση της προσπάθειάς τους. Νομίζω ότι ο Γκόμες ήταν το βαρύ πυροβολικό του ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν μπορέσαμε να τον κλείσουμε καλά στο μπλοκ, πάντα έβρισκε λύσεις, ό,τι μπάλα και αν έπαιρνε. Γενικά νομίζω δεν ήμασταν σε πολύ καλή μέρα σήμερα, ο καθένας προσωπικά. Παίξανε πάρα πολύ καλά και στην υποδοχή, είχαν σκαμπαναβάσματα βέβαια, αλλά βρίσκανε λύσεις. Είχαμε μια ευκαιρία να προκριθούμε στο Final Four του ελληνικού κυπέλου. Δεν μπορέσαμε, σίγουρα μας στεναχωρεί, αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η χρονιά εδώ. Έχουμε μπροστά μας την Ευρώπη, έχουμε το πρωτάθλημα, οπότε με διάθεση και με ψυχολογία μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε τόσο πολύ. Εντάξει, τα χρήματα είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει μια ομάδα. Κάνουμε υπομονή, δείχνουμε κατανόηση προς τη διοίκηση, αλλά ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποια καλή λύση στις επόμενες μέρες. Στην ημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός, που κέρδισε πολύ δύσκολα την Ορεστιάδα, θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Φίνικα Σύρου.